Προημιτελικό του κυπέλλου Ερασιτεχνών στην Έλλη Καρνασό, η Ρόδοτος υποδέχεται την ΑΕΛ Ευχήμης από την Κέρκυρα. Οι οργανωμένοι οπαδοί του Ηροδότου δίνουν βροντερό παρόν σε ένα ακόμη παιχνίδι. 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκεί ο Βάρελης δεν είναι καλή απομάκρυνση. Ο Κιλιάρας θα κλέψει την μπάλα από αριστερά. Θα μπει Κιλιάρας. Ωραία σέντρα. Μπερνιδάκης γκολ. 1-0 για τον Ηρόδοτο. Πρώτη ουσιαστικά φάση στο παιχνίδι με γκολ για την ομάδα της Νέας Αλικαρνασσού. 1-0 με τον Μπερνιδάκη. Αλλά είχε προηγηθεί εξαιρετική προσπάθεια του Κιλιάρα. Αντεπίθεση τώρα για τον Ηρόδοτο. Φραγκουλάκης δεξιά στον Μιλωνά που έχει χώρο. Κιλιάρα, Στακουνάκης στον Μπάμπη. Σουτ Βάρελης θα αποκρούσει. 36ο λεπτό. Αχιλλέος στον Φραγκουλάκη με την μία στον Μπερνιδάκη. Περνάει μπάλα Μπερνιδάκης. Γκολ 2-0 για τον Ηρόδοτο. Ξανά ο Μπερνιδάκης. Είναι αυτός που θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Σοβαρό προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο. Φάουλ από τον Τσουμάγκα, κεφαλιά από τον Κανδυλάκη, Βάρελης, εντυπωσιακά σε κόρνερ. Το κόρνερ θα εκτελέσει ο Φραγκουλάκης, κεφαλιά από τον Κανδυλάκη, γκολ αυτή τη φορά. Ο υψηλός όμως αμυντικός του Ηροδότου θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα με το κεφάλι. 3-0 για τον Ηρόδοτο που καθαρίζει την υπόθεση πρόκρισης στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη χρονιά. Το ότι καταφέραμε και ήρθαμε από την όμορφη Κέρκυρα στην πανέμορφη Κρήτη, η ομάδα μας ήταν μια τεράστια επιτυχία. Συμπλήρωσε η κλήρωση, οπότε προσπαθήσαμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Θεωρώ ότι το έχουμε εκμεταλλευτεί μέχρι τώρα, μας βγαίνει και το απολαμβάνουμε. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο το οποίο εμείς θέλαμε να πάρουμε το κύπελλο, απλά προέκυψε έτσι.